Γιώργος Ηλιόπουλος, χρηματιστηριακός και οικονομικός αναλυτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, οι καραμπόλες που γίνονται στο θέμα της ενέργειας στην ουσία αλληλοεπηρεάζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δρομολογούν ενεργειακές και ενεργειακές με τη σειρά τους δημιουργούν και γεωπολιτικές συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, συμφωνίες κυρίως κάτω από το τραπέζι. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα ότι έρχονται νέες γεωοικονομικές εξελίξεις. Δηλαδή, από τότε που η Κίνα άρχισε πλέον να αυτονομείται στις εφοδιαστικές της αλυσίδες, προσήλκησε την προσοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που άρχισε να διερευνά το φαινόμενο του κατακαιρματισμού του διεθνούς εμπορίου και τη δραστηριοποίηση των δύο σημαντικότερων σχηματισμών, δηλαδή G7 και BRICS. Πριν από την τελευταία διεύρυνση, έτσι με την είσοδο Αιγύπτου, Αιθιοπίας, Εμμυράτων, Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, η αιχμή του δόρατος εδώ φαίνεται να είναι με βάση τις αγορές ενέργειας η Ρωσία που διχοτομεί την αγορά, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από τη Ρωσία είναι η Ινδία και η Κίνα, από τις οποίες δύο χώρες η Ρωσία πια έχει πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση. Ως αγοραστές του πετρελαίου της. Βεβαίως. Mm. Διότι η μεταβολή που έχει συμβεί είναι τόσο οφθαλμοφανής, δηλαδή αν δει κανένας ας πούμε Φερρυπίν του τι γίνεται, του τι γινόταν πριν μάλλον από την εισβολή στην Ουκρανία και τι γίνεται τώρα, έτσι, έχουμε τρομερά πράγματα να διαπιστώσουμε. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Πόσο έχει αυξηθεί η αγορά του ρωσικού πετρελαίου από Ινδία και Κίνα, ξέρουμε. Η αγορά αυτή τη στιγμή του αργού πετρελαίου έχει μια διαμόρφωση πολύ περίεργη, δηλαδή το 44 με 44,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πέσει στο 8,5% κλπ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Κίνα να ανεβαίνει στο 31,5% σε ποσοστά μιλάμε και την Ινδία, η Ινδία προσοχή εδώ, να ανεβαίνει στο 26% από το 4,5%. Δηλαδή μιλάμε για τρομακτική μεταβολή. Άρα και κάτι συμβαίνει, δεν το θέλω όλο για τον εαυτό της Ινδία προφανώς. Μα η Ινδία έχει κάνει ζηλιστήρια για να εξυπηρετεί τρίτους. Τι κάνει, εισάγει ρωσικό και το επανεξάγει. Το οποίο το διοχετεύει σε άλλες αγορές. Και επειδή ξέρουμε ότι παραδοσιακά η Ινδία έχει σχέσεις καλές με τη Βρετανία, πρώην αποικία και όλα τα σιλικά, τα ξέρουμε αυτά, ένας πολύ μεγάλος όγκος προϊόντων ζήλησης διοχετεύεται στη Βρετανική αγορά. Άρα τριγωνικές συναλλαγές. Στην ουσία η Ρωσία συνεχίζει να εξάγει το πετρέλαιό της μέσω Ινδίας και Κίνας. Ακριβώς. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και επιπλέον έχουμε και άνοδο μεγάλη στην Αφρική που ήταν μηδαμινές οι αγορές. Δηλαδή η Αφρική είναι στο 5,5%. Η Μέση Ανατολή η οποία κάνει επίσης την ίδια δουλειά. Δηλαδή από τη καρπούτε τη διαφορά τιμής αναλώνοντας για τις εσωτερικές τις ανάγκες ρωσικό αργό και εξάγοντας το δικό της, έτσι, και εκεί έχουμε μια διαφορά 4% και έχουμε και ένα περίπου 2,5-2,7 στη Λατινική Αμερική, το οποίο δεν υπήρχε ουσιαστικά, ήταν μόνο η Βραζιλία που είχε μια εισαγωγή ας πούμε στη τάξη του 1,5%. Αυτό το 4% στην Μέση Ανατολή τι είναι η εισαγωγή? Είναι εισαγωγή από τη Ρωσία. Και τι κάνουν, καταναλώνουν το ρωσικό, ρωσικό αέριο στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας και πουλάνε το δικό τους γιατί έχουν διαφορά. Συγγνώμη, του συμφέρει είναι τόσο φθηνά το παίρνω που του συμφέρει να καταναλώνουν το ρωσικό αντί το δικό τους. Μα αυτή τη στιγμή με τις παράπλευρες επιβαρύνσεις, το τύπο των ουραλίων που είναι η ναυαρχίδα του ρωσικού αργού, που λέτε γύρω στα $71, έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή το benchmark για το Ντουμπάι είναι στα 84. Υπάρχει μια διαφορά $13-14, έτσι. Άρα τώρα έχουμε μια νέα μορφή εξάρτησης που γίνεται μέσω των τριγωνικών σχέσεων, έτσι. Βεβαίως έχουμε μια και εδώ φαίνεται καθαρά ότι εδώ δεν είναι πλέον μόνο οι εξαρτήσεις. Δηλαδή αυτό που διερευνά το νομισματικό ταμείο αυτή τη στιγμή είναι και το θέμα των σχηματισμών. Δηλαδή η G7, η BRICS. Έτσι, το οποίο τα στοιχεία που έχει αυτή τη στιγμή, που έχει παρουσιάσει, είναι πριν από τη διεύρυνση των BRICS. Έτσι. Πριν που είναι καινούργιοι μέσα, έτσι. Ναι, παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι γεωπολιτικά συμπλέοντες, έτσι, δηλαδή γεωπολιτικά συμπλέοντες, Ρωσία, Κίνα, Ινδία,
η Σαουδική Αραβία, η Εμιράτα κτλ. Στους μέσα στους BRICS, αυξάνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές και μειώνουν τις συναλλαγές με τον άλλο σχηματισμό που είναι απέναντί τους, με τους G7. Δηλαδή, αυξήθηκαν τον BRICS οι συναλλαγές μεταξύ τους περίπου πάνω από 270 δισεκατομμύρια το 23. Μιλάμε για τους 5, έτσι, όχι για όλους που μπήκαν αυτούς που μπήκαν το 24. Και από την άλλη μεριά μειώθηκαν κατά 315. Οι πέντε, δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, ακριβώς. Κίνα, Νότιος Αφρική. Αύξησαν τις μεταξύ τους συναλλαγές 270 δισεκατομμύρια και μείωσαν 315. Με τους G7. Με τους G7. Και αυτό το φαινόμενο φαίνεται ότι θα έχει εξέλιξη. Τώρα οι καινούργοι που μπαίνουν μέσα, ορισμένοι από τους καινούργιους που μπαίνουν μέσα, δηλαδή Ινδία, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, αυτοί είναι επαμφωτερίζοντες, δηλαδή δεν είναι 100% BRICS, αλλά μετριάζουν, σταθμίζουν πλέον τη σχέση τους με την Δύση και τους BRICS. Η Ινδία τα ξέρει, ναι, το κάνει το μέγεθος. Το θέμα είναι οι γεωπολιτικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, δηλαδή έχουμε, ας το πούμε, μία εικόνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν την έχουμε εμείς, την έχει το νομισματικό ταμείο, έτσι, ότι μας δίνει μια εικόνα ότι οι συναλλαγές περίπου αυξάνονται πάνω από 6% λόγω γεωπολιτικής προσέγγισης, έτσι, και μειώνονται κατά 5% λόγω γεωπολιτικής απόκλησης. Αυτό είναι μια τάση δεδομένη αυτή τη στιγμή, την οποία θα τη δούμε, την τάση αυτή, σταδιακά να διευρύνεται. Η οποία θα οδηγήσει πού? Αυτό κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να ξέρει σε ποιο σημείο θα βρεθούν σε αδιέξοδο είτε η μία είτε η άλλη πλευρά. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μέσα στους G7 γενικά, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε μεγάλο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας που διαμορφώνεται από την παροχή υπηρεσιών, ενώ στην άλλη πλευρά έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που διαμορφώνεται από αγαθά και πόρους. Παραγωγή. Δηλαδή, το βλέπουμε και πώς ουσιαστικά η Ρωσία, αξιοποιώντας ως μοχλό αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα, έχει αυτή τη στιγμή φοβερά έσοδα για το 24, που δεν θα τα είχε κάτω από άλλες συνθήκες. Ναι, το τίμημα βέβαια είναι ότι χάνει την δυτική αγορά, που αυτή ήταν η βασική πηγή της Ρωσίας, και αυξάνει την εξάρτησή της από την Κίνα. Η Κίνα... Δεν είναι μόνο η Κίνα, είναι και η Ινδία. Και η Ινδία. Αλλά η Κίνα είναι αυτή η οποία αποτελεί απειλή για την Ρωσία. Η Ινδία δεν είναι απειλή για την. Θα μπορούσε να είναι απλά μια αγορά. Ναι, η Κίνα, ναι, όμως είναι ευθέως. Η Κίνα, ναι, είναι ίσως περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή βαδίζουμε σε μια κατάσταση, σε έναν ορίζοντα διετίας περίπου, όπου ουσιαστικά, εάν από ό,τι φαίνεται οι τιμές θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα και θα γυραγωγηθούν, θα έχει μεγάλα έσοδα η Ρωσία. Δηλαδή θα φτάσει από το αργό να πάρει 170 δισεκατομμύρια το 24. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν διπλασιαστεί τα έσοδα του Απριλίου του 24 σε σχέση με τον Απρίλιο του 23. Και επιπλέον έχει κατά 34% παραπάνω έσοδα από διάφορες εξαγωγές που δεν είναι ενεργειακές εξαγωγές. Τι είναι? Είναι μέταλλα, είναι δημητριακά, είναι αγαθά. Mm-hmm. Παίρνει και από τα αγαθά. Δηλαδή, αυτά που πηγαίνουν, οι πρώτες ύλες που πηγαίνουν, Κίνα κυρίως. Πηγαίνουν στην Κίνα, πηγαίνουν στην Ινδία, πηγαίνουν στην Ινδονησία, πηγαίνουν πάρα πολλά πράγματα στο Βιετνάμ, όπου και εκεί με το Βιετνάμ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, γιατί τώρα το Βιετνάμ, εκτός του ότι είναι κόμβο τριγωνικών συναλλαγών για την Κίνα, εξελίσσεται και σε κόμβο τριγωνικών συναλλαγών για τη Ρωσία, έτσι. Δηλαδή, εάν συγκρίνει κανείς το τι εξάγει στην Κίνα, η Κίνα μάλλον, στο Βιετνάμ, και θα το δούμε αυτό και στη Ρωσία, ναι, και τι εξάγει εν συνεχεία το Βιετνάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, δηλαδή ότι το 50% των κινέζικων εξαγωγών καταλήγει τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο θα γίνει και με τους Ρώσους. Θα έχουμε τριγωνικές συναλλαγές. Μέσω Βιετνάμ, το οποίο Βιετνάμ έχει αποκαταστήσει σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια. Και το τελευταίο ταξίδι τώρα που βλέπουμε του Πούτιν στο Βιετνάμ καλύπτει κυρίως αυτό. Δεν είναι δηλαδή... Άρα οι Βιετναμέζοι εκμεταλλεύονται την αποκατάσταση, την ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ για να κάνουν τον μεσάζοντα για τη Ρωσία και την Κίνα. Ακριβώς. Για να κάνουν τριγωνικές συναλλαγές. Το οποίο
Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουν οι Αμερικανοί, διότι δεν το έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα με την Κίνα. Και μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό και άλλες χώρες, δηλαδή μεσαίες κυρίως δυνάμεις. Δηλαδή είναι οφθαλμοφανές ότι η Τουρκία είναι στο παιχνίδι αυτό, δεν είναι? Βέβαια. Είναι. Είναι προφανές ότι είναι η Ινδονησία, έτσι, η οποία μπαίνει στη, χάρη στους Κινέζους, στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και τέτοια πράγματα. Είναι πολλά δηλαδή αυτά που θα γίνουν με βάση αυτές τις μεσαίες δυνάμεις, τις οποίες δεν τις υπολογίζαμε. Δηλαδή, στη γενική ενημέρωση που είχαμε, mm-hmm. δεν ασχολούνται οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι με αυτές τις δυνάμεις. Δηλαδή, με την Ινδονησία όμως, τώρα γιατί να ασχοληθείς? Γιατί η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα, έχει ένα πληθυσμό 200 εκατομμύρια όπως έχει. Αυτά, εκτός από αυτό είναι και κάτι άλλο. Με τη Σιγκαπούρη γιατί να ασχοληθείς? Ναι. Που είναι ένα τίποτα. Ναι, ναι. Κι όμως η Σιγκαπούρη είναι κόμβος αυτή τη στιγμή. Υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αλλά είναι και κόμβος από τον οποίο ο βασικός όμιλος, η Τραφικούρα, διακινεί ρωσικά προϊόντα στη Δύση, έτσι. Άρα εδώ έχουμε μέσω, στην ουσία μέσω πρόξης, συνέχιση των συναλλαγών και των εξαγωγών μέσω σχημάτων τριγωνικών και άλλων, έτσι. Ναι, με παρένθετα σχήματα. Ναι, παρένθετα σχήματα. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Ναι. Διότι δεν μπορείς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να διαταράξεις σχέση με την Ινδία ή με τη Σιγκαπούρη ή και με την Τουρκία ακόμα. Λόγω του ότι γίνεται ουσιαστικά αυτού του τύπου η συναλλαγή. Ήταν αυτά τα πράγματα, είναι μέσα στα προβλήματα της ευρωπαϊκής ανασφάλειας, τα οποία έπρεπε ουσιαστικά να αναλυθούν και να βρεθούν κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Δεν μπορεί να βαδίζουμε με αυτό. Γι' αυτό και η εναλλακτική λύση αυτή, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη και θα πάρει καιρό φαντάζομαι να ολοκληρωθεί, είναι η κατάργηση της παγκοσμιοποίησης με την μορφή που την ξέραμε. Πάμε σε μια περιφερειοποίηση και σε επαναπατρισμό της παραγωγής και μείωση εξάρτησης της Δύσης συνολικά από τρίτους, ακριβώς για να μην έχουν και το πρόβλημα. Όμως θα πάρει χρόνο. Θα πάρει χρόνο, ναι. Τον παρέχεται. Και θέλει και ορθολογικό σχεδιασμό. Θέλει παραγωγή. Δεν μπορεί να βγαίνουμε με επικοινωνιακά συνθήματα να πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο σχεδιασμός μας. Σωστό. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει παραγωγή, θέλει ορυγία, θέλει εξορίξεις. Θέλει μηχανισμούς. Mm. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται με το ορυχείο στη Σερβία, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες. Έχουν εμφανιστεί ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και προσπαθούν να ανατρέψουν τη λειτουργία του ορυχείου. Καλά, αυτές οι ομάδες, επειδή τις δούμε και εδώ, σε μεγάλο βαθμό είναι βιτρίνες άλλων χωρών, οι οποίες θέλουν να ανακόψουν την αγορά. Και άλλων χωρών και άλλων συμφερόντων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα τα οποία είναι επί οίκος γελία. Δηλαδή, λένε τώρα, γιατί έχουν επέμβει και οι Αμερικανοί στον τομέα αυτό, για δασμούς στα κινέζικα ηλεκτρικά οχήματα. Ναι. Ωραία, επικαλούμενοι τις χορηγήσεις και τις επιδοτήσεις στις συγκεκριμένες βιομηχανίες. Πάρα πολύ ωραία. Η BYD, την ξέρουμε γιατί έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει λάβει από το κινέζικο δημόσιο επιδοτήσεις ύψος 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωραία. Mm. Είναι στοιχείο αθέμητου ανταγωνισμού. Η Tesla που έχει πάρει 2,8 δισεκατομμύρια από το αμερικανικό δημόσιο, γιατί δεν κάνει αθέμητο ανταγωνισμό? Καλά, δεν πάει κανείς τώρα με την βίβλο στο χέρι. Ναι, θέλω να πω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εμφανιζόμαστε στο διεθνές στερέωμα ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε με δύο μέτρα και με δύο σταθμά, διότι αυτό γυρνάει μπούμεραγκ εναντίον μας. Καλά, μια χαρά μπορούμε, γιατί άμα είναι να απεξαρτηθείς από δυνάμεις όπως η Κίνα, θα κάνεις ό,τι χρειαστεί. Γιατί δεν νομίζω να θέλει κανείς τους Κινέζους πλανητάρχες. Ναι, είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι δεν θα προσφύγει η BYD στο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τι είδους απόφαση θα πάρει ο Διεθνής? Η Δύση πληρώνει την εξάρτησή της, τη στρατηγική μοιοπία που είχε, πιστεύοντας ότι μπορεί να εξαρτηθεί σε τέτοιο βαθμό από τρίτες δυνάμεις, χωρίς αυτές οι τρίτες δυνάμεις να το εξαργυρώσουν γεωπολιτικά. Λες και υπάρχουν αγαθές δυνάμεις στον πλανήτη. Προφανώς, είναι δυνατόν. Αν εξαρτηθείς από την Κίνα ή τη Ρωσία ή από οποιονδήποτε που έχει τη δυνατότητα, θα σε κάνει όμοιρο γεωπολιτικά. Είναι σαφές αυτό. Μα είναι δυνατόν να είμαστε τόσο αφελείς? Ναι. Τώρα πρέπει να επαναπατριστούν τα πράγματα. Η παγκοσμιοποίηση, όπως την ξέραμε, θα πρέπει να, ήδη είναι στη διαδικασία ταφής και θα πάμε σε μια περιφερειοποίηση. Αυτό βέβαια δεν γίνεται δυστυχώς ανέμακτα, από ό,τι φαίνεται. Όχι βέβαια. Αυτό θα κοστίσει. Και το κακό είναι ότι, μιλάμε τώρα ειδικά για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη μας ενδιαφέρει,
ότι το τίμημα θα κληθούν να το πληρώσουν οι πολίτες. Ήδη. Και ήδη το πληρώνουν. Ήδη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτή πρέπει να κοιτάμε. Αυτή να προσέχουμε, όπως λέτε, και όχι, τη συνθηματολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Ηλιόπουλος. Γιώργος Ηλιόπουλος, για ακόμα μια φορά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.